έρχεται. Νάτος. Δεν είναι ο Πέτρος. Τι είπες? Τίποτα, τίποτα. Η αδερφή μου Στέλλα. Ήρθε επιτέλους η στιγμή να γνωριστείτε. Νομίζω πως δεν υπήρχε ωραιότερη στιγμή από αυτή. Σου εύχομαι και στα δικά σου. Ευχαριστώ. Πηγαίνουμε, δεν είναι σωστό να μας περιμένουμε. Εμένα, λέγε. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο που σου φέρθηκα. Και το σκέφτηκες τώρα, ύστερα από τόσο καιρό? Μόνο τώρα έμαθα την αλήθεια. Μέχρι σήμερα ζούσα σε μια τρομερή παρεξήγηση. Τι είδους παρεξήγηση? Ξέρεις από πού έρχομαι αυτή τη στιγμή? Από την εκκλησία όπου παντρεύτηκε η αδερφή μου. Συγχαρητήρια. Πήρα ένα θαυμάσιο παλικάρι. Και να σκεφτείς ότι μέχρι σήμερα νόμιζα ότι εσύ και εκείνος είστε το ίδιο πρόσωπο. Τι θέλεις να πεις? Λέγε λοιπόν. Και να σου το πω, δεν θα το πιστέψεις. Σου φέρθηκα άσχημα τότε, γιατί ανάμεσα σε σένα και στον άντρα της αδερφής μου υπήρχαν κάτι παράξενες συμπτώσεις. Ποιες είναι αυτές οι συμπτώσεις? Θυμάσαι κάποιο βράδυ που έδιωξες βία να φωτογράφω γιατί δεν ήθελες να φωτογραφηθείς? Εκείνο το βράδυ σχημάτισα την εντύπωση ότι εσύ και εκείνος είσαστε το ίδιο πρόσωπο, γιατί και εκείνος απέφευγε να φωτογραφηθεί. Ύστερα ήρθανε άλλες συμπτώσεις να ενισχύσουν τις υποψίες μου. Και εκείνος μισούσε τη θάλασσα, όπως και εσύ. Και εκείνος είχε ζήσει ένα τρομερό ναυάγιο. Ποιο ναυάγιο, πότε? Δεν ξέρω ακριβώς. Πώς λέγεται αυτός ο άνθρωπος? Άλκισμα, γιατί μου μιλάς έτσι? Πού βρίσκεται τώρα, πρέπει να τον βρω οπωσδήποτε, ξέρεις? Μα τι έπαθες ξαφνικά? Τι σου συμβαίνει, Πέτρο, γιατί δεν μου λες? Αυτός πρέπει να είναι. Δεν καταλαβαίνω, τι σχέση έχει ο Άλκης με σένα? Μπορεί να είναι αυτός που ψάχνω να βρω. Αυτός που έγινε τι να πνιγεί η γυναίκα μου. Τι θες να πεις? Σου είπα κάποτε πως η γυναίκα μου πνίγεται. Το πώς πνίγηκε όμως μόνο εγώ το ξέρω. Υπήρξε κάποια αιτία? Μια φοβερή αιτία. Δηλαδή? Όταν ξέσπασε το ναυάγιο, εγώ ήμουν στο μπαρ. Η Έλενα ήταν στην καμπίνα μας. Έτρεξα αμέσως για να τη βρω, αλλά είχε βγει. Ήταν ανάμεσα στο πανικόβλητο πλήθος και με γύρευε. Όταν την είδα άρχισα να τη φωνάζω. Ήταν τόσες όμως οι φωνές του κόσμου που δεν μπορούσε να μ' ακούσει. Τότε την είδα που βρήκε σε μια γωνιά του καταστρώματος ένα σωσίβιο και το πήρε. Την ίδια στιγμή όμως ξεπετάχτηκε ένας άντρας έξαλλος και της το άρπαξε. Αχ, το Θεέ μου! Παρακολουθούσα από μακριά τη σκηνή χωρίς να μπορώ να επέμβω. Σε λίγο το πλοίο έγειρε και η Έλενα έπεσε στη θάλασσα. Ρίχτηκα κι εγώ τότε στα παγωμένα νερά και την αναζήτησα. Μάταια όμως. Είχε χαθεί για πάντα. Ενώ εμένα με περιμάζεψε ένα πολεμικό μας που είχε φτάσει από την Κρήτη. Τον πάτησα όμως το πόδι μου στη στεριά, οργίστηκα να τον βρω αυτόν τον άνθρωπο και να τον καταστρέψω. Δεν μπορεί να είναι ο Άλκης. Δεν είναι δυνατόν. Ίσως γι' αυτό να φοβάται τις φωτογραφίες. Ξέρει πως τον κυνηγώ. Έστω και μια φωτογραφία του μπορεί να τον προδώσει. Πώς το ξέρει? Μετά τον ναυάγιο έγραψαν πολλά οι εφημερίδες. Κι εγώ μίλησα για αυτόν τον άνθρωπο. Για αυτόν που θα κυνηγώ σε όλη μου τη ζωή. Τον λένε Άλκη, είπες. Το επώνυμο. Περίμενε, Πέτρο. Ας μην βιαζόμαστε. Πρέπει να τον δω, καταλαβαίνεις. Θέλω να δω αν είναι αυτός που κυνηγώ. Αυτός ο άνθρωπος είναι ο άντρας της αδερφής μου. Πρέπει να τιμωρηθεί όποιος και να είναι. Τι θα κερδίσεις με αυτόν τον τρόπο? Δεν καταλαβαίνεις πως ό,τι και αν συμβεί θα πρέπει να χωρίσουμε. Γιατί αφήνεις το μίσος να σου γεμίζει την ψυχή? Γιατί δεν προσπαθείς να ξεχάσεις και να αγαπήσεις όπως και πριν? Ακόμα και αν καταφέρεις να τον καταστρέψεις, θα καταστρέψεις πρώτα τον ίδιο στον εαυτό. Θα καταλήξεις στη φυλακή. Ξέρω που πρόκειται να καταλήξω. Δεν θα ησυχάσω όμως αν δεν υποφέρει και εκείνος όπως υπέφερα εγώ τόσα χρόνια. Αυτό σημαίνει πως αγαπάς ακόμα την Έλενα.
Αλλιώς θα έβρισκες τη δύναμη να αντισταθείς στη δίψα σου για εκδίκηση. Όχι, Στέλλα. Εσένα αγαπώ. Και δεν είναι η δίψα για εκδίκηση. Είναι η δύναμη της δικαιοσύνης.